Σε όλο το νησί ο Ωνάσης γύρω-γύρω έχει μία στροφή δρόμο με άσφαλτο. Και στη δεξιά κορυφή όπως το κοιτάμε, επειδή είναι και η υψηλότερη κορυφή του νησιού, έχει φέρει και δεύτερη στροφή δρόμου, έχει κόψει την κορυφή επάνω, έχει ισοπεδώσει, έχει ραντάρ και ελικοδρόμιο. Να φανταστείτε, όταν ο Ωνάσης επικοινωνούσε από το Σκορπιό με τις επιχειρήσεις του ανά τον κόσμο, εμείς στη Λευκάδα δεν είχαμε ακόμη δίκτυο τότε. Από τα κτίρια που βλέπουμε τώρα, το επάνω δεξιά με τις δύο καμινάδες είναι η κύρια βίλα του νησιού. Η βίλα εγώ είναι η οικογένεια Ωνάση. Όλα τα υπόλοιπα που βλέπετε τριγύρω είναι ένα σύμπλεγμα κτιρίων, είναι περίπου 6 κτίρια. Είναι όλα κτίρια για φιλοξενούμενους. Ποτέ μα ποτέ δεν ήρθαν μόνοι τους στο νησί επάνω τόσο ο Αριστοτέλης Ωνάσης όσο και η κόρη του Χριστίνα μεταγενέστερα. Πάντα έφερναν πάρα πολλές και μεγάλες προσωπικότητες στο νησί επάνω. Μέχρι και ο Τσόρτσιλ, τότε πρωθυπουργός της Αγγλίας, έχει περάσει από το Σκορπιό. Εδώ μπροστά και αριστερά μας, που είναι κυριοβολημένο το κοντεράκι, βλέπετε, ακριβώς από πάνω οι τρεις προβολείς στο Βασάκι Ποταπέφκα είναι δύο γήπεδα τένις. Ενώ στην Αμμουδιά επάνω βλέπουμε τα μπακαλόους του νησιού. Εδώ έκανε τα μπάνια της οικογένεια του Ωνάση. Όλη η Αμμουδιά που βλέπετε γέμιζε με όλων των ειδών τα θαλάσσια σπορ που μπορείτε να φανταστείτε. Μηχανάκια θαλάσσης, ταχύπουλα σκάφη, αλεξίπτωτα, τζετ σκι, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Όλη η δρόμη του νησιού, καθώς και το δρομάκι που κατεβαίνει στα μπάνια εδώ αριστερά σας ευθεία με τον ήλιο, γέμιζαν από γλάστρες με λουλούδια, καθότι υπάρχει θερμοκήπιο στο νησί επάνω με χιλιάδες γλάστρες. Ladies and gentlemen, στρατοποθρόντι Καρσίων Άσης Χάουζης. They used to live on the tall and bright, the small one. The rest of the building is built for the guests. They never visit Scorpius alone, him and his daughter later on. Always they bring a lot of guests. Also Mr. Churchill, the ex-ex Prime Minister of UK, was here for holidays. A little more left behind the catamaran sailing boat, the three projectors at the top, it's two tennis courts. And after the beach you can see the Bacalos of the island. Where Nancy's family was in Scorpius for holidays, they used to swim on this beach on the left-hand side. On the beach was full from all the sea sports, where you can imagine it. Among the roads, there was full of flowers. On the islands, they have thousands of flowers. Όταν ο Ωνάσης έχτιζε το νησί του, ήταν λατομείο και για να μην μείνει ο χώρος ακάλυπτος, το έβαλαν τα κτίρια που βλέπετε αριστερά σας. Τα ψηλά κτίρια επάνω, που αν τα δούμε από αεροφωτογραφία, έχουν το σχήμα του ελληνικού γράμματος π, είναι οι ξενώνες για το μόνιμο προσωπικό, ενώ το κάτω στενό μακροκτήριο με τις μεγάλες πόρτες και τους ηλιακούς, το μισό το χρησιμοποιεί σαν γκαράζ και στο άλλο μισό τις μηχανές που παράγουν το ρεύμα. Δεν άρεσε στον Αριστοτέλη Ωνάση οι διακοπές που έκανε και κάνει καμιά φορά το δίκτυο της ΔΕΗ. Δεν έφερε από τον ίδρυμα υποθαλάσσιο καλώδιο ρεύμα στο νησί του. Αγόρασε τρεις μεγάλες μηχανές, η μία δουλεύει, οι δύο είναι εφεδρικές, παράγει και τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα όλο το νησί. In a left-hand side you can see the house for the staff. The 30 people that attended before they delivered these houses on the left-hand side of the tall houses. The long one, they have a garage inside and also the generators for the islands. Privately, at least, it's called from his own generators. They didn't drink from Italy any cable under the sea. Όπως σας είπα και πριν, το Σκορπίο ο Ωνάσης τον αγόρασε το 61 για 90.000 δολάρια. Το 1967, ο Αλέξανδρος του 49 γεννηθής έκλεινε τα 18 του χρόνια και στα γενέθλιά του, ο πατέρας του, του αγοράζει και του κάνει δώρο το νησί που βλέπετε αριστερά μας να προβαίνει τώρα, το στενόμακρο, τη Σπάρτη όπως βλέπετε. Όνειρο του Αλέξανδρου ήταν να κάνει τη Σπάρτη αεροδιάδρομο, λόγω του σχήματος που έχει το νησί, για το προσωπικό του αεροσκάφος, αλλά δυστυχώς δεν προλάβε. Όσο ζούσαν πατέρας και γιος και ερχόταν τα καλοκαίρια στο Σκορπιό για διακοπές, στη Σπάρτη ρίχναν λαβούς και φασιανούς και κυνηγούσαν. Όταν το αγόρασε εδώ το 67, ενώ είναι μικρότερο νησί από το Σκορπιό, το πλήρωσε πιο ακριβά. 130.000 δολάρια για τη Σπάρτη, περίπου στα 4 εκατομμύρια δραχμές και 67. Το άλλο με νησάκι τώρα. Η Σπάρτη είναι ακριβώς μπροστά μας.
φαίνεται ενωμένοι με αυτό που είναι λίγο πιο αριστερά, αλλά είναι ξεχωριστό από τη Σπάρτη. Είναι από τον Ήλιο και δεξιά είναι άλλο νησάκι, δεν είναι όλο μαζί η Σπάρτη. Είναι ξεχωριστό αυτό λοιπόν που είναι κοντά στο Σκορπιό, και αυτό το νησάκι που μιλάμε τώρα, το Σκορπίδι, τελειώνει εκεί που τελειώνει και ο ίδιος, εκεί ευθύνεται τον ίδιο. Το Σκορπίδι λοιπόν που είναι ανάμεσα από τη Σπάρτη και το Σκορπιό, είναι το νησί που αγοράστηκε πρώτα στην περιοχή μας. Το αγόρασε ο Λιβανός το 1960, 300.000 δραχμές. Δεν το αξιοποίησε, το άφησε όπως το βλέπετε τελείως αναξιοποίητο. Όταν λέμε Λιβανό τώρα, δεν εννοούμε τηλεφωνιστή Λιβανό. Το νησάκι το αγόρασε ο Διονύσιος Λιβανός. Ο Διονύσιος, για να σας το θυμίσω, είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ανταλλαγωνία, στο Αγρίνιο. Είχε διατελέσει για κάποιο χρονικό διάστημα ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ήταν και με μία από τις κυβερνήσεις συνήθεια, θυμάστε, υπουργός τουρισμού. Αυτός λοιπόν είναι ο Λιβανός που έχει αγοράσει το νησάκι. Βέβαια μας έχει αφήσει χρόνους ο άνθρωπος, διονόμητο το έχουμε πλέον τώρα τα παιδιά του νομίζω, αλλά από ό,τι βλέπω ούτε τα παιδιά του έχουν σκοπό να κάνουν κάτι επάνω. Ladies and gentlemen, straight with the silence, a small island close to Scorpius with the name Scorpidi, belongs to an ex-politician, Greek guy with the name Livanos. He bought it in 1960, 300,000 drachmas, he didn't make anything out of it. Behind Scorpidi... Σε λίγο θα δούμε και την κύρια είσοδο του νησιού, το λιμάνι. Το λιμάνι που θα δούμε σε λίγο δεν υπήρχε στο νησί όταν το αγόρασε ο Νάσης, ήταν βράχια, όπως βλέπουμε και εδώ αριστερά μας. Το 1961 αγόρασε ο Νάσης το Σκορπιό και από το 1962 ξεκινούσε καθημερινά και μετέφερνε από τον Ιδρύ με δύο μεγάλα ferry boat που είχε 600 εργάτες στο νησί. Έχτιζαν και συντηρούσαν τα πάντα που είδαμε και που θα δούμε. Στο λιμάνι που θα δούμε σε λίγο έδωνε και το καράβι του το Χριστίνα. Ήταν η μεγαλύτερη ιδιόκτητη θαλαμυγό στον κόσμο με 100 μέτρα μάκρος. Όλα τα πόμολα στις πόρτες και οι μπαταρίες στα μπάνια ήταν χρυσά, ατόφιο χρυσό. Και εδώ μιλάμε φυσικά για τους πίνακες του Πικάσο και του Ελγκρέκο που είχε μέσα. Μετά το θάνατο του πατέρα της, η ίδια η κόρη του Χριστίνα το δέρισε στο κράτος. Η δερεά είχε γίνει στον εκάστοτε πρόεδρο Δημοκρατία συγκεκριμένα. Στον Κωνσταντίνο Καραμαλή που ήταν τότε, στον Κωστή Στεφανόπουλο μετά, θα πήγαινε και με τη σειρά του στον Κάρλο Παπούλια, αν η κυβέρνησή μας δεν το έβαζε στη δημοκρασία, γιατί ήταν αδύνατο το κόστος συντήρησής του. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ας μου επιτρέψετε την κριτική, εγώ δεν μιλάω πολιτικά, εγώ μιλάω ελληνικά. Εάν είναι δυνατόν όμως ένας ιδιώτης που το αγόρασε να μπορεί να το συντηρεί και ένα ολόκληρο κράτος που το κατήχε να μην μπορούσε. Όταν αυτό το πλοίο ήταν στο Σκορπιό, το έδαιναν εδώ που βλέπετε τα άσπρα μπαλόνια. Φυσικά ήταν πιο μεγάλο από το χώρο που καλύπτουν τα άσπρα μπαλόνια στο λιμάνι, γι' αυτό και οι μεγάλες ασημένες δέστρες που βλέπετε εδώ αριστερά μας, όπως και οι άλλες μεγάλες δέστρες που φτάνουν μέχρι κάτω τη γωνία στο λιμάνι. Τα δύο άσπρα και κόκκινα βαρκάκια μέσα από το λιμάνι υπάρχουν για να εξυπηρετούν τις έκτακτες ανάγκες του νησιού. Τα δύο ταχύπλα σκάφη που βλέπουμε στο λιμάνι επάνω σκεπασμένα. Το γαλάζιο ήταν το ατομικό του Αριστοτέλειο Νάση και το άσπρο της Χριστίνας. Ενώ ευθεία μπροστά μας, απέναντι δηλαδή στην άλλη πλευρά στο λιμάνι, βλέπουμε το πέτρινο κτίριο με τα πολλά παράθυρα, το παλιό ελαιοτριβείο του νησιού. Τώρα είναι αποθήκη για το λιμάνι. Μπροστά δε από το παλιό ελαιοτριβείο, εάν δώσετε την προσοχή σας, θα δείτε υπάρχει ράμπα μέσα στη θάλασσα με τσιμεντόλιθους. Εδώ ακριβώς μπροστά από το παλιό ελαιοτριβείο, ο Αλέξανδρος προσγείωνε το πιάτσιο, το μοιραίο αεροπλάνο, όπου βρήκε και το θάνατο, ο Αλέξανδρος το ελληνικό. Και μάλιστα, κατά τα γραφούμενα του Λιβερόπουλου, ο Λιβερόπουλος ήταν ο μόνος δημοσιογράφος στον οποίο επέτρεψε ο Νάσης να τον ακολουθήσει και να γράψει και τη βιογραφία του. Κατά τα γραφούμενα λοιπόν του Λιβερόπουλου, ήταν το τελευταίο ταξίδι του Αλέξανδρου με το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Έφευγε από το ελληνικό να το πάει στη Γαλλία να το αντικαταστήσει. Να αφήσει αυτό το μοντέλο και να πάρει άλλο πιο καινούργιο. Και στο τελευταίο του ταξίδι συνέβη το δυστύχημα. Ladies and gentlemen, we are at the main entrance of Scorpius, the harbor. Wasn't exist when Nassus bought his island. He built it. From 1962 to 65, more than 600 workers, they visit these islands every day for 3 years. They built everything on the islands. Also the harbor. On the place behind us with a white balloon he used to birthing the biggest and the most luxurious private yacht in the world, Christina, more than 330 feet. After her father died,
the daughter, Christina, gives the boat with the name Christina present to the Greek president. The two small red and white boats into the harbor, it's for the needs and the provisions of the islands. The two speedboats, they cover it also, they are out of the water, up to the harbor, was the private speedboats, the blue one from Aristotelio Nassi, the white one of his daughter Christina. Αριστερά μας είναι το απέντη του νησιού. Σε αυτή την παραλία που βλέπουμε αριστερά μας μία και μία η άλλη που προβαίνει τώρα μπροστά και αριστερά είναι οι δύο παραλίες όπου μας επιτρέπουν το καλοκαίρι να σταματάμε και να φέρουμε κόσμο για μπάνιο. Σε όλο το άλλο νησί απαγορεύεται να προσεγγίσουμε μόνο σε αυτές τις δύο παραλίες. In our left hand side there are two small beaches, the only place in Skopje where they allowed us to stay for swimming on the summer months. All the rest of the islands it's really private. Δέστε λίγο την προσοχή σας τώρα. Εδώ λοιπόν στην Παναγία ο Νάσης παντρεύτηκε την Τζάκη. Εδώ βάπτισε η Χριστίνα την Αθηνά. Εδώ είναι θαμένη όλη η οικογένεια ο Νάση. In our left hand side, straight with the sun, between the trees, the little chapel of the island is where with the name Παναγία. Here Aristotelis ο Νάσης get married to Jacqueline Kennedy. Here Christina baptized her little daughter Athena. Here it's all the Onassis family death. All the grave they are here. Εδώ είναι όλοι οι τάφοι τους. Του Αριστοτέλη, του Αλέξανδρου, της Χριστίνας και της αδερφής του Αριστοτέλη Ωνάση, της Άρτεμις Βεροφανίδου. Η πρώτη γυναίκα του Ωνάση και η μητέρα των παιδιών του, η Τίνα Λιβανού, μετά το χωρισμό της από τον Αριστοτέλη Ωνάση δεν είχε καμία επαφή με την οικογένεια. Η δεύτερη επίσημη γυναίκα του Ωνάση, Ζακελίν Κένεντι, είναι θαμένη στην Αμερική και ο ενδιάμεσος μεγάλος ερωτάς του που δεν κατέληξε σε γάμο με τη Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλα ζήτησε μετά το θάνατό της τη στάχτη της να τη σκορπίσουν στο Αιγαίο, όπως και έγινε. Έτος περιπάτους του είναι τη Μαρία Κάλλας, εδώ τον έβαινε η τηλεόραση. Και πάλι αριστερά μας, στην προβλήτα που βλέπουμε τώρα να προβαίνει, με το Φίνικα επάνω, είναι το πρώτο έργο που έφτιαξε ο Νάσης στο νησί του. Από εδώ κατέφερε όλα τα υλικά για να χτίσει το Σκορπιό, από εδώ περπάτησε η Τζάκη Νύφη για να πάει στην εκκλησία. Εδώ μετέφεραν και τους ίδιους θαμμένους με το ferry boat, με την παντόφυλλα από τον Ιδρύο έναν έναν. Είναι πιο κοντά από το μικρό λιμάνι που βλέπουμε τώρα μπροστά και αριστερά μας το κλεισάκι, παρά από το μεγάλο λιμάνι που την είδαμε εμείς προηγουμένως. Εδώ που είναι η προβλήτα, στη βάση της προβλήτας, στο δεξιό της μέρος, θα δούμε και εδώ μια πινακίδα με μια άγκυρα διαγραμμισμένη. Παρόλο το πράσινο που βλέπετε στο νησί επάνω και παρόλο στις γεωτρήσεις που έκανε ο Νάσης, δεν βρήκε νερό στο νησί του. Και αναγκάστηκε να φρέει από τον Ιδρύ με υποθαλάσσιο αγωγό. Ήταν ένα έργο που διάρκησε 6 μήνες στην επιφάνεια της θάλασσας. Το ferry boat με την ανέμη να κατεβάζει το σωλήνα στο βυθό, οι δίτες να σπάνε με δυναμίτες στα βράχια, να περνούν το σωλήνα και ανά 20 μέτρα να του βάζουν δαχτυλίδι τσιμεντένιο στο σωλήνα επάνω βάρος ενός τόνου για να μην μπορεί η πίεση της θάλασσας να σηκώσει το σωλήνα. Και όλα αυτά να φανταστείτε το 65. Αριστοτέλης ο Νάσης when he buy his islands, first he built this little harbor here. And then, with an open ferry, he brought all the equipment to build all the island Skopjes. Here it comes also from Idri, under the sea pipe with fresh water. Skopjes is full of green, but Αριστοτέλης ο Νάσης, he couldn't find water in it. So he brought from Idri, under the sea big pipe with fresh water. Τον Ιδρύο μπροστά και δεξιά μας. Είμαστε 10 λεπτάκια από την άφηξή μας στον Ιδρύο.